Το μείζον θέμα που δημιουργήθηκε μετά τη συμφωνία Τσίπρα-Ιερωνήμου ήταν και το κύριο θέμα στην έκτακτη σύνοδο της ιεραρχίας, η οποία ολοκληρώθηκε σε βαρύ κλίμα. Υπάρχει ένταση, υπάρχει τεταμένο κλίμα ως προς τις επιλογές ενδεχομένως, εάν τελικά τις έχει κάνει του Αρχιεπισκόπου, για το θέμα της μισθοδοσίας των κληρικών. Θα πρέπει να τονιστεί πως η βασική απόφαση μετά από μια επεισοδιακή συνεδρίαση κινήθηκε στην κατεύθυνση να παραμείνει στο δημόσιο ο κλήρος και να παραμείνουν ως έχουν και τα μισθολόγια των ιερέων. Παράλληλα, συμφωνήθηκε σε αυτό το πλαίσιο να συγκροτηθεί μια επιτροπή για τη διενέργεια διαλόγου επί των υπολείπων σημείων αυτής της συμφωνίας. Η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος ομοφόνως αποφάσισε. Πρώτον, να συνεχιστεί ο διάλογος με την πολιτεία επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Να εμείνει στο υφιστάμενο καθεστώς μισθοδοσίας των κληρικών και των λαϊκών υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ήταν δύο τα κύρια σημεία. Ήταν το ένα βασικό κομμάτι, μισθοδοσία των κληρικών, η οποία πάει να αποδεσμευθεί από το μισθολόγιο του Δημοσίου. Και το δεύτερο σημείο ήταν το άρθρο 3 περί θρησκευτικής ουδετερότητας που επίσης προωθείται. Οι περισσότεροι Μητροπολίτες, στην κυριολεξία με συντριπτική πλειοψηφία, τόνισαν ότι δεν μπορεί στην παρούσα φάση να γίνει οποιοδήποτε διάλογος που θα αφορά την αποδέσμευση της μισθοδοσίας. Και όταν ζητήθηκε να τεθεί το θέμα σε ψηφοφορία, ο Αρχιεπίσκοπος επέμενε ότι πρέπει να διεξαχθεί ένας διάλογος και να μην απορριφθούν συλλήδινοι προτάσεις. Κατάφερε να πάρει μια απόφαση που φαίνεται ότι η Εκκλησία συμμετέχει σε ένα διάλογο, όμως είναι σαφές το ανακοινωθέν στο τρία σημείο που αναφέρει ότι δεν υπάρχει θέμα μισθοδοσίας του κλήρου και ότι παραμένει ως έχει. Το καθεστώς της μισθοδοσίας των ιερέων παραμένει ως έχει, δεν ενδέχεται η ιεραρχία καμία αλλαγή. Η όλη πάντως συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από διαλόγους φωτιά. Νωρίτερα, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και ο Κυρσαριανής Δανιήλ είχαν αποχωρήσει από τη σύνοδο της ιεραρχίας. Με βάση τις αναφορές, ο Ποιμενάρης Μεσσηνίας έφυγε δυσαρεστημένος, γιατί ο Αρχιεπίσκοπος δεν επέτρεψε παρεμβάσεις στο θέμα της μισθοδοσίας. Λίγη ώρα αργότερα δόθηκε στη δημοσιότητα η τοποθέτησή του, σημειώντας μάλιστα πως αυτή δεν πραγματοποιήθηκε επειδή με δημοκρατικό σε εισαγωγικά τρόπο δεν το επετράπη από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πασελάβος. Αφού γίνεται μια ανάλυση στα βασικά σημεία, ο κύριος Χρυσόστομος σημειώνει μεταξύ άλλων: «Εκφράζω τη λύπη μου για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησε την παρούσα συμφωνία η κυβέρνηση ως επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Λυπάμαι για την έλλειψη σοβαρότητας απέναντι στην Εκκλησία και στο πρόσωπό σας, μακαριότατε, κυβερνητικών παραγόντων, οι οποίοι με τις δηλώσεις τους σας εξέθεσαν και δεν σας προφύλαξαν, αλλά μάλλον υπονόμευσαν την συμφωνία». Με το πέρας της συνεδρίασης ιεραρχίας, ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κ. Ιερόθεος, ενημέρωσε τους δημοσιογράφους, τονίζοντας ότι σε κλίμα ομοφωνίας πλέον προχωρά η πρόταση για τη σύσταση επιτροπής, η οποία θα συζητήσει όλα τα σημεία κοινού ενδιαφέροντος. Ομόφωνα επίσης αποφασίστηκε να μην υπάρξουν αλλαγές στη μισθοδοσία του κλήρου. Ήταν τόσο εκρηκτικό το κλίμα που, όπως γνωρίζετε, από νωρίς το πρωί αποχώρησε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας. Το κύριο βάρος φαίνεται ότι ανέλαβε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, κύριο Ιγνάτιος, ενώ καθοριστική ήταν η στάση του Παροναξίας, του κυρίου Καλλινίκου, αλλά και του Μητροπολίτη Ναυπάκτου του κυρίου Ιεροθέου, ο οποίος είναι φίλος του Αρχιεπισκόπου και συνεργάτης του επί τουλάχιστον 30 χρόνια. Αντίστοιχες όμως ήταν οι στάσεις που τηρήσαν και άλλοι Μητροπολίτες, όπως είναι ο Σπάρτης ο κύριος Ευστάθιος. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ο κύριος Άνθιμος είχαν εκφραστεί άλλωστε δημόσια το τελευταίο δεκαήμερο περισσότεροι από 20 ιεράρχες.